Γεια, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Αλλά μέχρι να στείλει ο Σόρος τα λεφτά, γιατί από εκεί πληρωνόμαστε. Λίγο το ξέρετε, είναι διαφορά. Πραγματικά, χίλια συγγνώμη, έπρεπε να έχουμε βγει εδώ και 35 λεπτά. Αλλά στα live γίνονται αυτά. Πιο πολύ ώρα θέλει ο Ιχολήπτης και λιγότερο ο καλλιτέχνης. Ευχαριστώ για το αυτόρμητο χειροκρότημα. Δεν είναι ανάγκη. Δεν είσαι υποχρεωμένο. Δεν θέλω έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Υποτίθεται ότι εγώ έπρεπε να έχω γράψει αστεία με θέμα το φασισμό. Αυτό είναι ζώρικο πράγμα. Το ψάξα λίγο και στο διαδίκτυο. Δεν παίζει, παιδιά. Δεν θα βρείτε πουθενά αστεία για το φασισμό. Δεν έχει καθόλου πλάκα. Βρήκα πάρα πολλά αστεία, ας πούμε, για την πρώην Σοβιετική Ένωση, για όλο αυτόν τον κόσμο. Ατέλειωτα αστεία. Να λέμε μέχρι το πρωί. Πώς είναι, ας πούμε, το ρώσικο σάντουιτς. Βρήκα ένα τσέχο στο ίντερνετ και μου το είπε. Το ρώσικο σάντουιτς που λέει είναι ένα κομμάτι παγιάτικο ψωμί. Ένα κομμάτι παγιάτικο ψωμί και στη μέση ένα κομμάτι φρέσκο ψωμί. Βρήκα διάφορα τέτοια για αυτόν τον κόσμο. Μου είπε ένα άλλο τσέχο, μου είπε ότι μια μέρα λέει μπήκε ένα τρένο στην Πράγα. Έφτασε το τρένο κόλο, όλο λάσπε. Του λέει σύντροφε, τι έγινε. Άσε, λέει σύντροφε, εκεί που πήγαινα το τρένο, είδα στι γραμμέ τον σύντροφο Ντούψεκ. Δεν τον πάτησε στο καριόλι, τον έχασε στα χωράφια. Δεν βρήκα πουθενά αστεία, παιδιά, για την εποχή του φασισμού στη Γερμανία. Δεν παίζει. Αυτό το αστείο για τον φασισμό δεν παίζει πουθενά. Όμω, ο φασισμό δεν έχει πλάκα. Οι φασίστε έχουν πολύ πλάκα. Μιλάμε για πάρα πολύ πλάκα. Δηλαδή, αν ακούσετε, ας πούμε, από πού να το πιάσουμε, τα συνθήματά τους. Τα περισσότερα συνθήματα έχουν μέσα τη λέξη κολοτρυπίδα. Δυσκύλοι είναι. Άγχος έχουνε. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά πραγματικά η κολοτρυπίδα πάει και έρχεται. Ειδικά με το αλβανική κολοτρυπίδα. Έχουν ένα τρομερό κόλλημα αυτοί. Όλοι μέρα ασχολούνται. Και όταν λέμε λοιπόν για φασίστες στη χώρα μας, δεν μιλάμε γενικά. Εντάξει, τα παιδιά ευτυχώς κάναμε κόμμα να μπορούμε να γνωριστούμε. Μιλάμε κυρίως για χρυσαυγίτες. Θα σας δώσω μερικούς τρόπους αντιμετώπισης χρυσαυγητών. Εντάξει, στον δρόμο οι τρόποι αντιμετώπισης είναι γνωστοί. Τους κυνηγάμε και φεύγουν. Αυτό δεν το. Δεν θέλει καμία συζήτηση. Το θέμα είναι άμα τους πετύχει σε ένα σαλόνι, σε ένα γλέντι τώρα που έρχεται Πάσχα. Εκεί είναι γαμισέτα. Δηλαδή, σου έρχεται. Κάθεσαι, τα καλά καθόλου. Κάθεσαι. Έχει πιάσει εκεί πέρα. Και τον καταλαβαίνει το μαλάκα γιατί σου έρχεται απ' έξω. Σου ξεκινάει. Ναι, δεν ξερίζονται πια. Δεν του παίρνει καμπάρι άμα τη εμφανίσει. Αφήσανε μαλλιά πια. Ενώ παλιά ήξερε τον ντούκι είναι χρυσαυγίτης. Και σου έρχεται απ' έξω, δηλαδή πιάνει κουβέντα για ένα δρόμο που πέρασε, ας πούμε, και στην πετάει την πρώτη ρουκέτα. Α! Παπαδόπουλος έκανε δρόμο, ρε μαλάκα. Το κόβεις κανονικά. Η δεύτερη κουβέντα είναι, έλα μωρέ, όλοι οι ίδιοι είναι. Εν τω μεταξύ αυτός έχει ψηφίσει η Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία. Κατά τα άλλα είναι όλοι οι ίδιοι. Δεν λέει όλοι οι ίδιοι είναι αυτοί που ψήφισα εγώ. Όλοι οι ίδιοι είναι. Αλλά εγώ μόνο αυτός ψήφισα. Αυτός λοιπόν τους αντιμετωπίζετε εύκολα. Καταρχήν, όταν νιώθετε να σου έρχεται σπασαρχιδιά και η φασιστήλα στη μούρη, βουτάς μια κοπέλα, οποιαδήποτε είναι δίπλα σου, δεν έχει σημασία αν την ξέρεις, αρκεί να έχει το μαλλί καρέ έτσι, όπως είναι τα κορίτσια στη φιλοσοφική κυρίως, να έχει αυτό το στυλάκι, το μαλλί πίσω από τα αυτή, αυτό που κάνει το κορίτσι εδώ μπροστά αυτό. Τη βουτάς, την καθίσεις δίπλα σου και του λες, η κοπέλα μου, δασκάλα δημοτικού. Φεύγει μόνο του. Παιδιά, πραγματικά εξαφανίστε με. Του πει τα σκάλα δημοτικού, του κόβω τα αρχίδια. Δείξω παθαίνω ένα ψυχομπούκομα. Του έχει βγει αυτό. Προσέξτε να δείτε. Οι χρυσαυγίτες δεν είναι τόσοι πολλοί. Είναι μύθος ότι είναι τόσοι πολλοί. Απλώς είναι σταθεροί χαρακτήρες και φαίνονται πολλοί. Δηλαδή, έχω παραδείγματα από τη ζωή μου. Εγώ, ας πούμε, είχα ένα χρυσαυγίτη συμμαθητή στο γυμνάσιο. Το Μανώλη. Τώρα τον έχει συμμαθητή ο νηψιός μου. Ο ίδιος είναι. Είναι τώρα βέβαια. Δεν έχει εξηγηθεί ακόμα το θέμα. Είναι τόσο ηλίθιος και δεν μπορεί να κάνει το γυμνάσιο ή το κόμμα του έχει πει εκείνη το πόστο σου. Αυτό δεν το γνωρίζω. Όμως διαφημιστικά, στο σχολείο μας κουκουβάωνες, έχουμε τρεις γενιές Χρυσή Αυγή. Το καταλαβαίνετε, λειτουργεί. Είναι σταθερή. Εν τω μεταξύ, από το Μανώλη έχω μάθει όλα τα μυστικά του Χρυσαυγήτη. Ο Χρυσαυγήτης, ας πούμε, έχει δύο δολοφονικά πραγματικά επιχειρήματα. Πέρα από τα δολοφονικά εργαλεία που κουβαλάει πάνω του, έχει δύο δολοφονικά επιχειρήματα με τη γλώσσα δηλαδή. Το πρώτο του επιχείρημα σε μπλοκάρει τελείως, είναι ό,τι και να του πεις. Δηλαδή, πας σε ένα μπαρ, δεν ξέρεις που είναι η τουαλέτα. Πά να του πεις, ρε φίλε, που είναι η τουαλέτα και είναι χρυσαυγίτης. Εδώ είναι λοδό. Σε έχει πέντε λεπτά, κατουργέσαι να πάει προστάτη γιατί, επειδή εδώ είναι Ελλάδα, κάμα το Χριστό μου. Καταλαβαίνεις. Μα δεν είναι φυσιολογικό δηλαδή. Ρε, πάθεις, κανονικά, του λες τι εννοείς. Συγγνώμη, μην το δοκιμάσετε σπίτι, εγώ είμαι γυμνασμένος. Αυτό θέλει τετρακέφαλο, είμαι σαλπικίδη, έχω μπουτάρα, δεν είναι αστεία. Αυτό θέλει, ναι, μην το δω. Τον λωτό και σφίγγεται. Αυτό το Μανώλη λοιπόν τον τρελαίνει. Γιατί ο Μανώλης ως κανονικός εθνικιστής φασίστας έχει σοβαρό κόλλημα με τις σημαίες. Όπου δει σημαία, ειδικά είναι μεγάλη, ό,τι σημαία και να είναι. Ομάδας να είναι, ξένης χώρας, δώσ' του σημαία και πάρ' του την ψυχή. Τον παίρνω λοιπόν παιδιά κάθε μέρα.
Το βασανίζω τρελά, δεν το φτάνω στα όρια του εγκεφαλικού. Τον πηγαίνω στο κέντρο, αν έχετε παρατηρήσει, στην πρεσβεία της Αιγύπτου, που είναι μια σημαία τεράστια. Τον βάζω λοιπόν, κάθομαι ο μισός μέσα, ο μισός έξω. Του λέω, Μανώλη, τι είναι εδώ? Εδώ είναι Ελλάδα. Εδώ τι είναι? Λοκάρι. Του το κάνω 12 φορές, αρχίζω να πηγαίνει το κεφάλι του σε όλα αυτά που έχουν στην ταλίκια, στα αρκουδάκια έτσι. Τι είναι εδώ, εδώ είναι Ελλάδα, τι είναι εδώ, μπλοκάρι. Στα όρια του εγκεφαλικού, μην μου πεθάνει και στα χέρια και έχω και τύψει, του λέω, έλα ρε Μανώλη, και εδώ Ελλάδα είναι, τον νοικιάσαμε. αυτό δεν το καταλαβαίνει, αλλά του χαίρεται. Έχει όμως ένα πιο, πραγματικά το πιο δολοφονικό ενός φασίστα επιχείρημα είναι αυτό. Ο Μανώλης λοιπόν, τον οποίο τον ξέρω από παιδάκι από το σχολείο, κάθε χρόνο 18 Νοεμβρίου 6.30 ώρα το πρωί είναι στημένος 6 από το σπίτι. Περιμένει πότε θα ξυπνήσω να με δει. Ξέρει ότι την προηγούμενη μέρα έχω πάει στην πορεία του Πολυτεχνείου. Και με περιμένει κάθε χρόνια, παιδιά, αυτή η ιστορία. Με το που βγαίνω έξω με τη ζύμπλα στο μάτι. Πού σου νοείτε? Έχει και αυτό που τα λένε πυκνά τα φωνή. Σαν να ακούς Σλοβένικα. Πού σου νοείτε? Ο μόνος που λέει έτσι δεν είναι Χρυσαυγίτης, είναι ο Μπάγκεβιτς. Σαν στραπά στο διάλογο. Πώς του έχει μείνει με τέτοια ομιλία να μην είναι η Χρυσή Αυγή, αυτό είναι περίεργο. Τέλος πάντων, λοιπόν, πού σου είναι χτες? Έλα ρε μαλάκα, του λέω πάλι τα ίδια, πού ήμουν χτες? Πού σου είναι χτες? Στην πορεία του Πολυτεχνείου. Γιατί? Τι γιατί ρε Μανώλη, κάθε χρόνο δεν πάω. Ναι, πας, αλλά γιατί πας? Τι λέω, γιατί πάω? Πάω, κάνουμε την πορεία, πάμε από την πρεσβεία, μουτζώνουμε, πάμε στην πλατεία Μαβίλη, πίνουμε μπύρες, καληνύχτα. Μεταξύ μας αυτό κάνουμε. Μαλάκα είσαι, έχει ένα δίκιο. Εδώ είναι το μόνο μαλάκα που ανέχω από Χρυσαυγήτη. Είναι μαλακία, παιδιά. Μα το κάνουμε κάθε χρόνο. Μένα να μπούμε στην πρεσβεία, να μπούμε. Α, το κάνουμε τίποτα άλλο εκείνη την ημέρα. Τέλος πάντων, μαλάκα είσαι, του λέω, όχι, ρε μαλάκα, δεν πάω μόνο για την βόλτα. Πάω για να τιμήσω. Τι να τιμήσει? Το τάγκ που μπήκε. Του λέω, όχι, το τάγκ. Του νεκρού. Και έρχεται. Ποιο νεκρού? Του Πολυτεχνείου. Έχει βίντεο. Επειδή το 1973 δεν είχαμε YouTube, δεν πέθανε κανένας. Καθηγητή Πανεπιστημίου ιστορικό να του βάλεις απέναντι, δεν μπορεί αυτό το επιχείρημα να πει τίποτα. Βέβαια, εγώ επειδή είμαι λαϊκό παιδί, του κάνω ρελάνς. Του λέω, Μπαμπή, τι έγινε στη μάχη των πλατιών? Τους γαμίσαμε. Έχεις βίντεο? Τι έγινε στα Δαρδαλίνια? Τους σκίσαμε. Έχεις βίντεο? Και μετά τον πάω στην πρεσβεία. Τι είναι εδώ, εδώ είναι Ελλάδα, όλα τα κάνω όλα μαζί. Και αρχίζει να παθαίνει κοκομπλόκο το καριόλι και αρχίζει μου λέει αλμανικέ κολοτρεπίδε. Εκεί ξέρω ότι έχει πεθάνει. Και απλώ δεν το έχει ανακοινώσει ο γιατρό. Είναι δύσκολο, παιδί, είναι δύσκολο θέμα. Εν τω μεταξύ έχει μια μαστρολάρη μέρα σήμερα. Σήμερα που γίνεται αυτή η εκδήλωση για το φεστιβάλ του φασισμού, έμαθα ότι σήμερα λέει είναι μέρα κατά τη αστυνομική, παγκόσμια ημέρα κιόλα κατά τη αστυνομική βαρβαρότητα. Το ξέρετε σε αυτό? Ναι, ναι, είναι τρομερό. Ναι, το έχουν λέει. Το διάβασα κιόλας, το ξεκίνησα λέει κάτι αναρχικές οργανώσεις από την Ελβετία. Παιδιά, στο Σταυρό που σας κάνω, το διάβασα σήμερα, το διάβασα. Μα τι πανάκι, να δω Αλβανόλιο, Ελβετό αναρχικό. Όχι, το πιστεύει. Ελβετός αναρχικός, μαλάκα, τρέλα. Αυτός ο Σταυρός, ο κόκκινος, σε κύκλου μέσα. Τι φαντασίες πρέπει να έχεις για να γίνεις Ελβετός αναρχικός? Τι να σου πω. Εδώ γίνεται ο άλλος Έλληνας φασίστας, τι να πεις. Το Ελβετός αναρχικός θα μας πειράξει. Ναι, είναι παγκόσμια μέρα λοιπόν, οπότε επειδή σε λίγο περιμένω και τον φίλο μου τον Παλούρδο, είπα να σας πω, φαντάζομαι ότι όλοι θα έχετε μια στενή επαφή με αυτά τα υπέροχα πλάσματα που λέγονται αστυνομικοί, μπάτσι, ματ, ασφαλίτες, φαντάζομαι όλοι. Δεν ξέρω πόσο στενή, ας πούμε, έχει κάποιος από εδώ συγγενή μπάτσο? Να, έχεις? Συγγενής, αδερφός. Δύο μπάτσο. Και είναι ματ. Τι? Ασφαλίτης. Πώς σε λένε εσένα? Ένας με ένα πορτοκαλί, ναι, και το δόνο σας. Θα ψαχτούμε εδώ, αδερφέ. Επειδή πάντως είστε άτομα που πηγαίνετε σε διαδηλώσεις και μας είπε για το θείο τον ασφαλίτη, προσέξτε τα σημάδια. Προσέξτε, θα σας μαζέψει κανένας ασφαλίτης και θα σας βρουν τα παιδιά στο Βελβεντέο, θα σας γνωρίζουν τη μάνα σας από το μοντάζ. Προσέξτε τα σημάδια, παιδιά. Τον ασφαλίτη τον ξεχωρίζεις εύκολα. Πάμε προς συγκέντρωση. Πού? Προπήλαια. Ωραία. Τσεκάρεις. Τι άτομα είναι αυτά στην προσυγκέντρωση? Τα βλέπεις. Κανονικά. Βλέπεις. Facebook. Twitter. Hot dog. Unfollow. Ριζοσπάστη. Τα νέα. Εσπρέσο. Αυτός είναι πάντως. Μην είστε μαλάκες. Δείτε τα σημάδια. Μην κοιτάτε μόνο τα πανό. Προσοχή στη Μολότοφ.
Ο άνθρωπος που κρατάει μολότοφ στη διαδήλωση έχει πάντα μπουκάλι Άμστελ, το ψηλόφλουδο 500 ml. Άντε, άμα θέλει να κάνει λίγο φασαρία παραπάνω, να το έχει σε πλαστικό με λίγο φελιζόλ μέσα. Δεν θα το συνεχίσουμε παραπάνω αυτό. Αν δείτε μολότοφ, Τζόνι Γουόκερ, είναι μπάτσος. Ήταν σε ένα κολάδικο το πρωί και πήρε κάτι για τη δουλειά. Δείτε τα. Εγώ το 2008 ήμουνα στα ντουζένια μου, τα δα όλα. Κατέβηκαν όλα τα βόρεια προάστια για επανάσταση. Οι μισοί είχαν μολότοφ Coca-Cola Zero. Γαμήθηκε το κίνημα όλο. Κατεβήκαν από τα νότια προάστια κατοικαμένοι οικολόγοι με μολότοφ από ανακυκλωμένο χαρτί. Γαμώ το κερατό μου. Καήκαν μόνοι του στο τέλο του, γλιτώσαν μαζί, έπιασε ψυχή μα. Τα πράγματα είναι συγκεκριμένα, παιδιά. Δεν πα έτσι, άντε Γιούρια, να έχετε το νου σα. Εγώ τέλο πάντων τα έχω μάθει αυτά. Όντω πραγματικά είχαμε σχέση, οικογενειακώ δηλαδή, είχαμε σχέση με ένα μπάτσο. Το παντρεύτηκε η αδερφή μου. Ναι, ναι, αλήθεια. Το Γιωργάκι. Τον πήρε. Ωραίο. Καταρχήν, να σα πω την πρώτη μα επαφή. Καταρχήν ήταν εντυπωσιακή η πρώτη του εμφάνιση στο σπίτι μα. 1,85. Εντάξει, θα μου πει 1,85 δεν τριλό ύψο. Αλλά να σα πω ότι στην οικογένεια μου πιο ψηλό είμαι εγώ. Κανονικά. Δηλαδή, αν τα γυρίσματα Hobbit ήταν στην Ελλάδα, όλη η οικογένεια ήμασταν μέσα. Αλλά μα τη φάγανε Νέο Ζηλανδί τη δουλειά. Παίρνει λοιπόν. Απευθύνομαι κυρίω στα κορίτσια. 1,85 άτριχο, μελαχρινό, χοντρό μαύρο φρύδι, το σαν του Ιμπαγάσα. Το αργεντίνικο, το κοντοπούτανο. Six pack, σαν αυτά που βάζω στα περιοδικά. Φέτες εδώ, κτίνος. Ένα κολλή. Τρέπομαι για αυτό που θα πω, αλλά θα το πω. Μια μέρα που έκανε μπάνιο, λύγησα. Πήγα, έκανα μάτι. Λίγη, παιδιά, κορίτσια, είχε. Ο κόλλος του ξεκίνησε για το 12ο σπόρο. Κολόμπατσος. Ήθελα το γαμίσω σας. Δεν ξέρω πώς συγκράτησα τον εαυτό μου. Τυχώς είμαι θεωρητικός και δεν έφυγα. Πολύ ωραίο παιδί, πάρα πολύ ωραίο παιδί. 800 ευρώ έπαιρνε μισθό, τα κούμπαγε όλα στο σπίτι. Καλά, όταν πήγαινε για δουλειά ήταν μια κάβλα. Είχε ένα παπάκι, είχε βγάλει την εξάρτηση που έγραφε Σέμπερ και γράφει που κεφάλας ήταν. Τον έβλεπε, όλη η οικογένεια μας τρέχει, μαντήλια τρέχανε, σκουμπιζόμασταν. Πολύ σοβαρό παιδί στη δουλειά του. Ήταν ματατζής, σαν τον Παλούρδο, πολύ σοβαρό παιδί. Να φανταστείτε, με πέτυχε σε μια διαδήλωση στο Σύνταγμα και ενώ με γνώρισε, με έδιρε. Ναι, του λέω, ρε Γιώργο, δουλεύω! Το μπούστι, πήγα το απόγευμα σπίτι, του λέω, ρε μαλάκα, με έκανες μπλε. Αν ήμουν γιατρός δεν θα σε κοίταγα, τώρα τα βάζουν από το ΑΣΕΠ, έχουν και μυαλό, δεν βαράνε μόνο. Δηλαδή και με έκανε μαύρο στο ξύλο και είχε επιχειρήμα το καριόλι. Καταλαβαίνετε, μπορούσα να τα αντιμετωπίσω. Υπάρχει φασισμό πολλή, παιδιά. Βέβαια, δεν υπάρχει απλώ πολλή φασισμό. Εδώ πια έχουμε ξεφύγει. Είμαστε σε άλλη κατάσταση. Μπορούμε επισήμω να θεωρούμε ότι είμαστε χούντα ή έχουμε χούντα, όπω το βλέπει ο καθένα. Γιατί α πούμε, έχουμε πλέον στην κυβέρνηση κανονικά ανθρώπου οι οποίοι δεν είναι καν ακροδεξιοί, είναι ναζί κανονικοί. Δηλαδή, όλοι φαντάζομαι γνωρίζετε ότι έχουμε υπουργό υγεία. Τότε το ξέρετε, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τον άνθρωπο, ο οποίος θέλεις δεν θέλεις, σε κάνει φασίστα και ρατσιστή. Με αυτή τη φωνή. Είναι δυνατόν. Ο άνθρωπος μιλάει έτσι. Αυτή είναι η κανονική, καθημερινή φωνή του. Εγώ δεν είμαι ρατσιστής. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να μιλάει με τη φωνή του όπως είναι. Αλλά αυτό το καριόν. Τον έχουν όλη μέρα στην τηλεόραση. Όλη μέρα και όταν δεν είναι στην τηλεόραση είναι στο ραδιόφωνο. Γαμώ το κερατό μου. Με αυτή τη φωνή. Με πούστη υπουργός υγείας είναι. Ένα νοριλά να πάει να το φτιάξει. Δεν έχω.
Πώς έγινες μπάτσος. Εγώ. Εσύ. Εγώ δεν έγινα μπάτσος. Τι. Γεννήθηκα. Ήμουνα στα ηλίου. Σε βγάλανε από τη μάνα με τη μάσκα έτσι. Τι θα τράβηξε χριστιανή. Ήμουνα στην κοιλιά έτσι. Και περίμενα, καθόμουν ήσυχος. Είχαν περάσει 8 μήνες. Ναι. Και ακούω από τον ασύρματο τον Δημηρή. Στην κοιλιά. Και φωνάζει. Σιριζέ. Τώρα αρπάζω τον κλέφτη την ασπίδα. Τη πουτάνα θα γίνω. Και πετάγομαι έξω από το μουνί της μάνας. Πήγα έτσι. Πήγα πλακώσαμε στον του αμέσως του Ιριζέως. Σαν να βλέπω τον Ιριζέο. Σαν να βλέπω τον Ιριζέο. Ω, μπάτσο στο μουνί της μάνας, το μπάτσο. Και φεύγει. Ούτε τον εμφάλιο λαό δεν μου κόψανε. Δεν πρόλαβα. Άστε, που είναι στελέο. Και μετά. Μετά από αυτό. Yeah. Μετά πέρασε κανένας χρόνος για το επόμενο συμβάν. Μετά από κανένα χρόνο ήταν ένας τράγος με μουσια. Και μ' είχε στα χέρια, έτοιμος να με φουντάρει σε ένα καζάνι με νερό. Κολυμπήθα τον. Για τη βάφτιση λες. Ήταν ένας δράκος με μουσι σου λέω. Τον αρπάζω από το μουσι, Σιριζέος, του λέω. Τον παπά. Τι πάνε κάνεις εκεί, να με πνίξεις. Να τα βγάλεις αυτά τα μουσια. Δυο, φρονερέ. Φτου, και τον έφτισα. Μετά πήγα σχολείο. Εσύ. Απ' έξω, απ' έξω. Είναι μορφωμένος. Μπήκες μέσα. Στο δημοτικό! Εκεί συνάντησα την αδικία με τα μάτια μου. Τα βλέπω αυτά. Συνάντησα την αδικία με τα μάτια μου τα ίδια. Είδα τους συμμαθητές μου να μην υπακούν στις εντολές των καθηγητών, των δασκάλων. Έξαλλωσε.
πειθαρχημένη τάξη του δημοτικού. Χάρη σε μένα. Εγώ δεν κατάφερα. Το τέλειωσες. Οι αναρχικοί δεκάχρονοι πήγαν στο περιθώριο. Είχε δεκάχρονους αναρχικούς. Τραγουδάγαν τα μαλακισμένα. Δεν θα περάσει ο φασισμός. Ναι. Δεν πέρασε. Ναι, ως θα γινόντουσαν άλλο μεθάδιο αυτά. Σαν για αυτούς εδώ κάτω, βρουμιαρέους, αντάρσους. Τέτοι ήταν. Μετά. Πήγα στο γυμνάσιο. Πήγες γυμνάσιο. Στο γυμνάσιο έκανα την πρώτη μου καταστολή. Τι έκανες. Το μισό Β2 ήταν αρχηγή της κατάληψης, επί Αρσένη. Μέσα όλοι. Εχθροί της δημοκρατίας. Τους κατέστειλα. Τους κατέστειλα από μικρούς. Χτύπησα ένα μελλοντικό πρόβλημα στη ρίζα. Το Β2. Σε ποια περιοχή. Το Β2. Στο Παγκράτη. Ποιος ήταν στο Παγκράτη Β2 τώρα. Κάτσε, έχω ασφαλίτης. Κάτω θα μάθουμε σε 2 λεπτά. Είχαν παραλύσει τα πάντα. Οι καθηγητές είχαν αμεροκάματα. Οι καλοί μαθητές, οι δικοί μας. Είχαν πια τη σειρά τους. Τι έκανα. Εκείνη τη χρονιά έμεινα στην ίδια τάξη. Έλα. Με τόσες περιπολίες και σκοπιές που είχα στο προάβλιο, δεν προλάβαινε να πάω στο μάθημα. Αλλά για μένα η αποκατάσταση της δημοκρατίας ήταν πρωταρχικός στόχος. Τα κατάφερα. Τέλειωσε το γυμνάσιο. Όχι, αφού έμεινα. Τα παράτησα εκεί. Κρίμα, και είχες μέλλον. Παράτησα. Είχα ταλέντο. Και μετά τι έκανες. Ναι, τι. Μετά. Μετά το γυμνάσιο. Τι. Δεν τέλειωσε όλο το γυμνάσιο. Είπα να τα αφήσω. Λέω, μάλλον δεν έχω και πολύ ταλέντο. Είχα άλλα ενδιαφέροντα. Έμαθα μπιλιάρδο. Μπιλιάρδο. Τα μπιλιαρδάδικα, ναι. Είχα την πιο γερή στρέκα από όλους. Όλοι εγώ νίκαγα. Ο Μπελούρδος. Εκεί γνώρισα και τον έρωτα. Γκόμενα. Καθώς ήμουνα με τη στέκα μου πάνω από το τραπέζι, έτοιμος να ρίξω, την είδα και έπεσα ξερός. Τη δάκωσα την λαμαρίνα. Την ερωτεύτηκα αμέσως. Έχω την πιο σεξουαλική παλάμη σου, Καργαλιάνη. Ναι, που δοκιμάσαι και στην αδελφή μου. Απέζεται, βέβαια, άμα πιαστεί όλη σου ημέρα, πώς θα είναι. Ολλανδική. Ζωάρα. Μετά τα ξέρετε, μετά τα ξέρετε. Μπήκα στο σώμα και επίσημα πήγα στη σχολή. Ήμουν καλύτερος μαθητής στη σχολή. Αλλά κατά μια διαολεμένη σύμπτωση, όλες οι μαθητές μου στη σχολή είχαν τα ίδια παιδικά χρόνια με μένα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μετά από αυτό βγήκα στους δρόμους, πορείες, διαμαρτυρίες, φοιτηταριό, άνεργοι, συνταξιούχοι, ΣΥΡΙΖΕΙ, κομμουνιστές, αναρχικοί, αυτοί που φρεμάγαν όλοι, κάτι καθαρίστες προχθές, όρεξη να έχεις να δέρνεις. Εδώ πάντως, Μπαλούρδο εδώ, έχεις κάνει λάθος, αυτή δεν είναι ΣΥΡΙΖΕΙ. Θα μυρίζουν. Εντάξει, μπορεί να τυχεί πολύ ώρα εδώ, είναι το απόγευμα, για κάτι ομιλίες. Τι ώρα είναι, έχω αρχίσει. 9 παρά 2 λεπτά. Οι περισσότεροι εδώ, έχεις δουλειά τι. Πιάσαμε τα δικά μου με αυτά και ξεχάστε. Τι ξέχασα. Τελειώνει το δελτίο ειδήσεων όπου να είναι. Και. Είμαι στην προσωπική, προσωπική φρουρά του Στραβελάκη. Δημοσιογράφη. Σοβαρά. Να φύγω που να είναι. Ναι, συμπαθητή. Λοιπόν, εδώ οι περισσότεροι είναι Πασόκ. Καλά, γενικά οι περισσότεροι είναι Πασόκ. Μην ακούς αυτό το μύθο. Καλά, δεν κάνει τελικά. Ο φωτογράφος μας. Α, ο Χατζη Στεφάνη, Πασόκ. Τι συγκεκριμένο. Αυτό, Πασόκ. Δεν το ξέρεις. Είχα δει να το πει. Κοίτα, καλό. Πώς είστε Πασόκ εδώ. Κοίτα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Σε μέτρησα. 9,5. Λοιπόν. Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία. Όχι. Σε πρόλαβα. Ένας ο Δημοκράτης. Με τα μουσια αυτός με τα μαλλιά. Να τα βγάλεις αυτά τα μουσια. Είναι undercover. Οι περισσότεροι Μπαλούρδο είναι Πασό. Τσεκαρίζεις αυτό. Σε ένα καράβι θυμάμαι στα είχαν πάρει αυτά. Να το σπάσω πάλι. Θες να δεις, σηκώσαν 9 άτομα το χέρι. Θες να δεις ότι Πασόκ είναι σχεδόν όλοι. Για πες. Δεν θα πω εγώ. Κοίταξέ τους. Πασόκ, δώσε. Λαμόγια, δεν είστε Πασόκ, ε. Πώς έχουνε πάρει τα κλειδιά από το Audi. Πώς έχετε άδεια για φωτοβολταϊκά ενώ δεν έχετε χωράφι.